Επιστρέψαμε τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Τετάρτη σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη Μερόπη που γιορτάζει. Καλό μήνα, ήθελα να πω, να ευχηθούμε σε όλους. Να έχουμε την υγεία μας, να είναι ο τελευταίος δύσκολος μήνας. Ούτως ή άλλως θα είναι ο τελευταίος δύσκολος μήνας αυτού του χρόνου, αλλά να είναι και ο μήνας που θα σιγά σιγά θα έχει έτσι, θα μας φέρνει λίγο πιο κοντά στην αισιοδοξία και στις καλύτερες μέρες και σε μια καλύτερη καθημερινότητα. Σε αυτό το μέρος φυσικά συνεχίζετε να τηλεφωνείτε 24610-42296 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας για το δώρο που δίνουν τα καταστήματα Funny Bunny. Συνεχίζετε να μπαίνετε στα social media και σε αυτό το μέρος λοιπόν θα υποδεχτούμε στην παρέα μας την αγαπημένη συνεργάτηδα της εκπομπής, την Νικολέτα τη Σαριδάκη. Γεια! Στόλισες! Στόλισαμε, αφού είπε και ο Δεκέμβριος, είπα να στολίσω. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ, και εγώ λέω να στολίσω σήμερα μετά την εκπομπή. Άρα, ωραία, πολύ χαίρομαι. Τι ωραία, με κόκκινο φόντο πίσω και το κόκκινο το μπλουζάκι σου. Είπα λίγο πιο casual σήμερα να βάλω ένα φουτεράκι. Εσύ είσαι πάρα πολύ ωραία με το ροζ. Σου ναι, πάει ναι, πάρα πολύ. Σήμερα γενικώ. Πολύ ωραία. Ανανεωμένη λιτσάκι σε βλέπω φέτος. Γενικά, πάρα πολύ ωραία. Χαμός, ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε, είπαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον τηλεοπτικά, γιατί και εμείς περνάμε τις περίεργες και τις έτσι πιο μελαγχολικές μας ώρες. Δεν είμαστε πάντα. Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν πάντα έτσι. Θετικές και χαρούμενες. Προσπαθούμε να περάσουμε έτσι όσο το δυνατόν πιο ωραία μηνύματα στους φίλους μας που μας βλέπουν από το σπίτι και που όλοι μας δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, τώρα όμως σε αυτό το μέρος που θα μιλήσουμε έτσι και για μόδα και για ομορφιά, θα δώσουμε και κάποια στοιχεία από ό,τι μου είπες και για να καλυτερέψουμε το στυλ μας και να φτιάξουμε τη διάθεση με αυτά που θα φοράμε στο σπίτι μας, ε! Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει στη μόδα αυτά τα jacket που είναι καρό, που είναι πιο μαλακά. Δίνουν, ας πούμε, μια casual αίσθηση ούτως ή άλλως όταν τα βλέπουμε πάνω μας φορεμένα. Και αυτά έχουν έρθει και σε jacket και σε πουκαμισάκια. Τώρα, θα πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Έχουν γίνει πολύ μόδα στο Instagram αυτά τα σακάκια, τα jacket που λέμε. Και τώρα πάμε να δούμε τις φωτογραφίες που έχω να σας δείξω. Το συνδυάζουμε πάρα πολύ ωραία. Σε λευκές αποχρώσεις με γκρι, με ψηλές βότες γαλότσες, που είναι πάρα πολύ τάση και τρεκτερωτές κάτω, με ένα καλτσόν δηλαδή, για πιο κάζο εμφανίσεις εννοείται. Μετά μπορούμε στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε ότι με σιέλ αποχρώσεις, που είναι πάρα πολύ ωραίες, αυτά οι παλέτες αυτές οι πιο απαλές, οι πολύ ωραίες, με τζιν παντελόνι ας πούμε και ένα τισερτάκι. Γιατί είπαμε θέλουμε να δώσουμε αυτή την πιο κάζο, αλλά όταν θα είμαστε σπίτι να βάλουμε και κάτι πιο άνετο. Αλλά σε ρούχο, όχι πιτζάμα όλη μέρα και φούτερ. Έτσι. Κάτι διαφορετικό. Ή όταν θα πάμε στα ψώνια μας έξω, να βάλουμε τον μπουφάν το όπλο. Μπορούμε να βάλουμε αυτό να δώσουμε έτσι ένα στυλ. Μιας και που έρχονται και γιορτές τώρα. Ιδάλλως, μπορούμε το ίδιο τζάκετ, ας πούμε, σε άλλες αποχρώσεις να το βάλουμε με έτσι σε λιλά αποχρώσεις. Με ένα, αυτά τα σετάκια που είναι κοντό μπλουζάκι και φόρμα από κάτω. Που είναι σετάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης αυτό. Και έτσι είναι και oversize, βολεύει πολύ νομίζω, με όλα τα ρούχα, όσο όγκο και να έχουν. Ναι, είναι πολύ και τελευταίο ωραία. Είναι για τις πιο βραδινές εμφανίσεις μας, λιτσάκι, θα βγούμε φέτος, δεν ξέρω, του χρόνου μάλλον. Για τις πιο βραδινές εμφανίσεις μας, δηλαδή αυτό το jacket το φοράμε ας πούμε με την πότα την ψηλή, που έχει ψηλό τακούνι, έτσι τη μαύρη, να δίνει ένα άλλο πιο rock στυλ, αλλά πάλι ένα άνετο στυλ, με το bomber, το τζάκετ από πάνω. Ναι, είναι και ζεστό και είναι και στυλάτο και μπορείς με ένα ρούχο, με ένα παλτό, να συνδυάσεις όλες σου τις εμφανίσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και σε πολλές αποχρώσεις εννοείται. Και αυτό σου δίνει, ας πούμε, την αίσθηση να πας και στη φύση, να βγεις μια φωτογραφία, να κάτσεις στον καναπέ σου, να βγεις μια φωτογραφία. Είναι τόσο άνετο. Και σαν εικόνα δηλαδή, μόλις το βλέπεις αυτό, γιατί και το πανί του είναι πολύ μαλακό. Ναι, ισχύει. Ναι. Είναι πολύ ωραία και πολύ τάση εννοείται φέτος. Και δεν ξέρω αν από παππούδες και γιαγιάδες έχουμε έτσι, κάτι κασκόλ, κάτι τύπου πουλοβεράκια τέτοια. Υπάρχουν. Ναι, αν έχουμε έτσι γιαγιάδες που ζουν ακόμα και τα έχουν κρατήσει αυτά. Και έχουν βγει πάλι στη μόδα εννοείται. Wow, τέλειο. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφού είμαστε που είμαστε στο σπίτι, θα δώσουμε λίγο πιο πολύ έμφαση στις κάλτσες και στις παντόφλες μέσα στο σπίτι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε στην επόμενη φωτογραφία. Κάλτσες. Που νομίζω ότι οι κάλτσες έχουν να κάνουν και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Γιατί εμείς διαλέγουμε τις κάλτσες που θα φορέσουμε και δίνουμε το στυλ μας σε αυτές. Ακριβώς. Λοιπόν,
Υπάρχουν διάφορες κάλτσες, δηλαδή όπως θα δούμε εδώ, ας πούμε, με διαφάνεια στο πάνω μέρος, για να μας αλλάξει και λίγο τη διάθεση μέσα και να βάλουμε ένα κολάν, δηλαδή να φαίνεται και το βολονάκι γύρω-γύρω, να είναι έτσι πιο κοριτσίστικο λίγο, πολύ πιο ωραίο. Αυτό είναι δύο πιο chic εμφανίσεις. Ας πούμε, μέσα στο σπίτι μπορούμε τώρα στις γιορτές να βάλουμε αυτές τις κάλτσες στην επόμενη φωτογραφία με το Ρούντολφ, που είναι χριστουγεννιάτικες, που είναι unisex, μπορούν να το βάλουν παιδιά και γυναίκες και άντρες. Και πολύ ωραία πρόταση για δώρο αυτή είναι. Γιατί εντάξει, τι δώρο θα πάρουμε φέτος? Δεν θα πάρουμε ρούχα, θα πάρουμε έτσι, κάλτσες και πιτζάμες και παντόφλες και κουβέρτες. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ας πούμε, μπορούμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία που έχει τις περλίτσες, που είναι πάρα πολύ τάση και αυτές οι περλίτσες στις κάλτσες, με την πιτζαμούλα μας έτσι να δίνει πολύ ωραία διάθεση για μέσα το σπίτι. Και υπάρχουν στις επόμενες φωτογραφίες οι νέες παντόφλες, που αυτές οι παντόφλες έχουν αυτό το χιαστή που φοράμε το καλοκαίρι. Ναι. Τις παντόφλες σε χαμηλή, γούνινη. Και όσες έχουν και φτιαγμένα νύχια θα φαίνονται τέλειες μες στο σπίτι. Τις έχω δει πάρα πολύ αυτές τις παντόφλες να μοστράρουν σε διάφορες χορηγούμενες διαφημίσεις καταστημάτων. Και πραγματικά έτσι είναι, ναι, σου δίνει μια. Και σε ζεσταίνει το πόδι, αλλά ταυτόχρονα σου δίνει και μια έτσι πιο σεξι διάθεση. Ναι, και όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, μπορούμε να ανεβάσουμε μια τέτοια φωτογραφία στο Instagram, να φαίνονται οι παντόφλες μας, ο καφέ μας και το στολισμένο μας σπίτι. Ακριβώς. Να ανεβάσουμε και μια φωτογραφία δηλαδή. Ναι, πολύ ωραία. Αυτές τις παντόφλες τις βρίσκουμε σε γούνινε συνήθως ή σε προβατάκι. Και είναι και σε λεοπάρ και μπέζ συνήθως. Mm-hmm. Αυτά τα χρώματα δηλαδή παίζουν πιο πολύ στο Instagram. Γιατί η μόδα ξεκινάει από το Instagram, καλώς ή κακώς τώρα, που είναι όλα διαδικτυακά, και από το Facebook. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε την ταινία In Grow, αυτή με την Νταϊάννα. Την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Α, ναι, δεν όχι, δεν την έχω δει, αλλά. Όχι, λοιπόν, αλλά είναι πολύ γνωστή. Είναι πάρα πολύ μόδα αυτή η σειρά, τέλος πάντων. Και εκεί βλέπουμε τα pullover που φορούσε η Νταϊάννα, τα οποία έχουν γίνει must εδώ και όλη τη χρονιά φέτος, σε όλες τις αποχρώσεις της, με διάφορα σχέδια και χρώματα. Θα πάμε να δούμε και αναλυτικά τώρα λίγο τις φωτογραφίες. Τα έχει φέρει αυτή στη μόδα, γιατί το στυλ της ήταν casual, ούτως ή άλλως, από ό,τι βλέπουμε από τη ζωή της να διαδραματίζεται. Και τη βλέπουμε έτσι με χρωματιστά να τα σετάρει. Τώρα εδώ το κυπαρισί, το πράσινο αυτό, το πουκαμισάκι το έχει έτσι με μια καρό φούστα πράσινη. Δηλαδή κάνει εναλλαγές. Από τότε ακόμη, που είναι και τέλειο, τώρα στη μόδα. Τέλειο. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε το λευκό της πουκάμισο με τον μπορτό από πάνω που λοβεράκι, που είναι σαν ζακέτα, και μια πέσιλ φούστα έτσι με ρίγες προς τα κάτω, που είναι τέλεια σετ να τα φοράμε. Πολύ ωραίο. Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, πραγματικά. Και επίσης βλέπουμε αυτό το αγαπημένο της με το λάμα το πουλοβεράκι, που αυτά έχουν κάνει πάταγο βασικά στο εξωτερικό, αυτό με το λάμα και σε προβατάκια δηλαδή και σε αυτό το ζωάκι, που είναι, χαρακτηρίζει δηλαδή ότι το φορούσε η Νταϊάννα. Και βλέπουμε, μπορούμε να αντιγράψουμε το στυλ της δηλαδή από τότε για τώρα, γιατί έχει έρθει πάλι αυτό το στυλ και είναι φανταστικό και είναι για όλες τις ώρες εννοείται. Και για μέσα το σπίτι και για εκτός. Απίστευτο, αυτό είναι. Οι σίκ γυναίκες, οι γυναίκες που ήταν στυλάτες, και γι' αυτό και δίνουμε και τόσο έμφαση στο στυλ. Γιατί το στυλ, αυτό που λέμε, δεν είναι μόνο το ότι θα φορέσω κάτι για να εντυπωσιάσω κάποιον. Το στυλ εκφράζει την προσωπικότητά μας, τον τρόπο ζωής μας, είναι στοιχείο μας. Άρα, γυναίκες σαν την Αΐμνη στην Νταϊάννα, οι οποίες είχαν και με την προσωπικότητα και με το δυναμισμό της, δυναμισμό τους, είχαν ξεχωρίσει στην εποχή τους, μένουν και μετά, ανά τα χρόνια, όχι μόνο για αυτό, αλλά και για το προσωπικό του στυλ, γιατί ήταν αυτό που εξέφραζε και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αναφέραμε. Και τώρα μπορείς να το αντιγράψεις, να πάρεις λίγο έτσι από την chic εικόνα τους και να νιώσεις και κάτι από το δυναμισμό τους. Πραγματικά, ναι. Και να τη δούμε όλη αυτή τη σειρά, γιατί αξίζει, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Εγώ θα ξεκινήσω να τη βλέπω, η αλήθεια είναι, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ καλούς σχολιασμούς. Αυτά είχαμε να πούμε για τη μόδα και σήμερα. Εντάξει, σύντομα τα λέμε, ούτως ή άλλως, γιατί η μόδα βέβαια κυριαρχεί και τώρα και το τέλη του 2020 εννοείται. Απλά, φλιτσάκι, πού θα τα βάλουμε αυτό? Γι' αυτό βλέπουμε πιο casual εμφανίσεις. Έτσι. Δωράκια, ας πούμε, πιο έξυπνα για μέσα το σπίτι.
Για να κάτσουμε και μέσα στο σπίτι. Μην αρχίσουμε τώρα ρεβεγιόν και Χριστούγεννα και μαζευόμαστε όλοι μαζί. Έτσι. Όσο μπορούμε, δεν έμεινε πολύ ακόμη, να ξεπερδεύουμε με αυτή την ιστορία. Μπορούμε λοιπόν, όπως λες και εσύ, να είμαστε στυλάτες και στο σπίτι και στη βόλτα μας στο πάρκο και στο σούπερ μάρκετ και να μην αφήσουμε τελείως την ψυχολογία μας και τον εαυτό μας να πέσει στα πατώματα, γιατί θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας και εκεί θα πρέπει να έχουμε ακόμη περισσότερη δύναμη. Θέλω να μου κάνεις ένα θέμα, δεν ξέρω, την ερχόμενη εβδομάδα με στολισμό, χριστουγεννιάτικο στολισμό. Α, φυσικά, ναι, θα σας δείξω κιόλας. Ναι, θα κάνουμε και εδώ ένα που είναι πολύ εύκολο. Το έχω στο μυαλό μου. Τέλεια. Τέλεια. Να ετοιμάζετε βάζο, σας λέω. Βάζω και θα χρειαστούμε βάζο και ζάχαρη σίγουρα. Α, υπέροχα. Θα σας δείξω. Υπέροχα. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όμορφη. Χάρη. Καλό μήνα. Καλή συνέχεια. Μάλιστα, υπέροχα. Και από την Νικόλετα Σαριδάκη θα περάσουμε σε μια άλλη συνεργάτηδα της εκπομπής μας, τη Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου, η οποία αυτή τη φορά θα μας δώσει κάποιες συμβουλές θετικής ενέργειας και θετικής ψυχολογίας. Μέσα από ένα πολύ γνωστό βιβλίο, λοιπόν, μας διαβάζει κάποιες προτάσεις, τις οποίες έχει βρει εκείνη πολύ ενδιαφέρουσες και οι οποίες αναφέρονται στο πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις και κάποιες προτάσεις στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ψυχολογία και να τα βλέπουμε όλα πιο θετικά. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε εδώ. Είμαι εδώ πάλι, είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και θα ήθελα σε αυτό το σφινάκι θετικής σκέψης, γιατί αρχίζουμε μια καινούργια ενότητα εδώ με την Λίτσα μας, και από το βιβλίο «Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε», θέλω να σας διαβάζω μερικά πράγματα. Εσείς μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας, τις δικές σας ανησυχίες και τα δικά σας ερωτήματα για να κάνουμε μικρά βίντεο που μπορούμε να πάμε μπροστά. Το χρειαζόμαστε όλοι αυτόν τον καιρό και θα είμαι μαζί σας. Λοιπόν, το πρώτο θα το κάνω εγώ. Θα πω κάτι από αυτό το βιβλίο που μου αρέσει και μου δίνει μικρά ωραία tip για να μπορώ να προχωράω την ημέρα μου και να νιώθω και να αισθάνομαι καλά. Θα ήθελα να διαβάσω την επιβεβαίωση και την υλοποίηση. Πώς μπορούμε δηλαδή να επιβεβαιώσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα και να τα υλοποιήσουμε κιόλας. Μέσα μας, πρώτα εμάς, δεν μιλάω για τους άλλους. Καθώς λοιπόν συνεχίζουμε να επιβεβαιώνουμε και να γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα, γιατί χρειάζεται να δούμε λίγο βαθιά μέσα μας, θα διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα της εσωτερικής μας αυτής διεργασίας θα αρχίσουν να εκδηλώνονται στον κόσμο γύρω μας. Όταν αλλάζουμε εμείς, αλλάζουν και οι άλλοι. Δράση, αντίδραση. Θα δούμε εκπληκτικές αποκαλύψεις και πολλές απρόσμενες αλλαγές, νέα ωφέλη και θα έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση ότι ελέγχουμε πράγματα και το πεπρωμένο μας. Όταν γνωρίσουμε τη δύναμη του λόγου μας, θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε, και να επιβεβαιώνουμε το καλό και για τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Πολύ συχνά με τις θετικές δηλώσεις παρατηρείται μία μεταστροφή στη ζωή των άλλων. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δράση, αντίδραση. Αλλάζουμε εμείς προς το καλύτερο από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, από ό,τι θέλουμε εμείς. Και αλλάζουν και τα πράγματα γύρω μας. Δεν μπορούν να μένουν στάσιμα. Περιπτώσεις που η ανάγκη είναι μεγάλη, μη διστάζεις να πεις και κάποια ενθαρρυντικά λόγια. Αυτή τη στιγμή θα τα πω εγώ στον εαυτό σου. Μπορούμε να πούμε όλα θα πάνε καλά. Ο Χόρχε Μπουκάη, ανοίγω μια παρένθεση, έχει και βίντεο που λέει όλα θα περάσουν και το λέει για την πανδημία και για αυτό που περνάμε τώρα. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχει στο YouTube αν θέλετε να το δείτε ή στην σελίδα μου στο Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου ή στο Facebook και βέβαια και στο site μου marinasaraphimidou.gr. Υπάρχουν όλες αυτές και θα υπάρξουν και άλλες θετικές δηλώσεις. Είμαι μια χαρά έτσι όπως είμαι. Τι ωραίο αυτό. Φυσικά και μπορείς να το κάνεις. Εγώ το ξέρω ότι μπορείς και ότι μπορώ. Σου έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ειδικά όταν μιλάμε σε παιδιά ή σε ανθρώπους που αγαπάμε, είναι καλό να τους λέμε πράγματα που θα βοηθήσουν το συναισθηματικό τους κόσμο και την αυτοπεποίθησή τους. Πιστεύω ότι η προσπάθειά σου αυτή,
αφορά και εμάς και τους άλλους, έτσι, θα έχει απόλυτη επιτυχία. Θαυμάζω τα ταλέντα και τις ικανότητές σου. Αυτό ισχύει και για μας και για τους άλλους. Είσαι δυνατός και υγιής. Είσαι πολύ καλύτερα σήμερα. Σε ευχαριστώ για την έμπνευση που μου έδωσες. Εκτιμώ βαθιά τη βοήθεια που μου πρόσφερες. Όλα αυτά τα λόγια είναι πολύ σημαντικά για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό μας. Μας σηκώνουν, έχουμε καλύτερη αυτοπεποίθηση και μπορούμε έτσι να αλλάξουμε τις δονήσεις που κινούνται γύρω μας και μέσα μας. Πολλά φιλιά από μένα. Το mail μου είναι το marinasera@gmail.com που μπορείτε να μου στέλνετε και εκεί τι θέλετε να ακούσετε πάνω σε αυτές τις θετικές δηλώσεις για τον εαυτό μας και για τους άλλους γύρω μας και να αποκτήσουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη χαρά και αισιοδοξία. Πολλά φιλάκια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ωραίες εκφράσεις, ωραίες λεξούλες για τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, για τους ανθρώπους με τους οποίους συγκατοικούμε ή συζούμε, για τους φίλους μας που μιλάμε ακόμη και στο τηλέφωνο, για τους συνεργάτες μας στη δουλειά. Πάντα θα πρέπει να παίρνουμε τα πράγματα με την θετική τους όψη, να τα βλέπουμε με τη θετική τους πλευρά. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, τι ήρθε η ώρα πριν σας αφήσω να σας πω 42-296-24-610 είναι ο αριθμός όπου μπορείτε να καλείτε να αφήνετε όνομα, επίθετο και το τηλέφωνό σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το δώρο μας, για το αρμόνιο 49 πλήκτρων, το παιδικό αρμόνιο από το Αφάνι Μπάνι, τα καταστήματα παιχνιδιών και όχι μόνο σε Κοζάνη, το Λεμαΐδα, Καστοριά και η Ιωάννινα. Φυσικά, τα Αφάνι Μπάνι την περίοδο του εγκλεισμού, του lockdown, βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές με πολύ μεγάλες προσφορές και με όλη την ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουν στα καταστήματα, στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.funnybunny.gr. Εκεί θα βρείτε και εποχιακά είδη, θα βρείτε πράγματα για τα μωράκια σας, για πάρτι, αξεσουάρ για το σπίτι και ό,τι πραγματικά μπορείτε να φανταστείτε. Πάζλ, επιτραπέζια για να περάσετε τώρα ωραία τις μέρες των γιορτών, κουχουλιασμένοι στο σπίτι όσοι έχετε οικογένεια και παρέα, και πολλά βιβλία και πολλά ακόμα και τους πιο μοναχικούς. Λοιπόν, πάμε να είστε ο ήξερες ότι στην πληροφορία αυτή της εβδομάδας. Ξέρατε λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους πειρατές αυτή τη φορά. Ξέρατε ότι οι πειρατές δεν φορούσαν καλύπτρα επειδή τους έλειπε το ένα μάτι, έτσι όπως όλοι νομίζαμε είχαν ένα γάντζο στο χέρι και φορούσαν τη μαύρη, το μαύρο αυτό επικάλυμα, τη μαύρη την καλύπτρα, γιατί κάποιος τους είχε βγάλει με τον γάντζο του το μάτι. Όχι, το φορούσανε για να βλέπουν σωστά. Ναι, ναι. Για να βλέπουν σωστά. Επίσης θα σας πω πως πειρατές υπάρχουν ακόμη και, στις μέρες μας, ενώ υπήρχαν ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα πειρατές. Πειρατές λοιπόν υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας και κυρίως στις περιοχές εκεί της Σομαλίας, ανάμεσα στην Σιγκαπούρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει τελειώσει. Και επειδή γενικότερα το παρακολουθούμε και σε πολλές ταινίες τους παρακολουθούμε να πρωταγωνιστούν σε πολλά παιδικά κινούμενα σχέδια, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τους πειρατές και να δούμε τελικά γιατί φορούσαν αυτή τη μαύρη καλύπτρα στο ένα τους μάτι. Το γεγονός ότι πολλοί πειρατές φορούσαν επικάλυμα ματιού, το γνωστό eye patch, δεν έχει να κάνει με ότι τους έλειπε το ένα μάτι, αλλά με το ότι έπρεπε να μπορούν να δουν καλά τόσο πάνω στο κατάστρωμα όσο και κάτω στα αμπάρια. Ένας γνωστός οφθαλμίατρος και διευθυντής του Vision Performance Institute στο Pacific University του Oregon δήλωσε ότι ενώ το μάτι προσαρμόζεται γρήγορα από το σκοτάδι στο φως, μελέτες έδειξαν πως μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 25 λεπτά για να προσαρμοστεί από το φως στο σκοτάδι. Οι πειρατές λοιπόν συχνά πήγαιναν από το κατάστρωμα στα αμπάρια, από το φως δηλαδή στο σκοτάδι. Και ο Jim Seedy, ο οφθαλμίατρος που αναφέραμε πριν, λέει πως οι έξυπνοι φορούσαν ένα επικάλυμα στο ένα μάτι για να μην δέχεται το φως. Στο αμπάρι μετέφεραν το επικάλυμα στο άλλο μάτι. Οι γνωστοί Mythbusters έκαναν ένα πείραμα το 2007 και απέδειξαν πως το επικάλυμα δουλεύει. Ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο πιλότων αναφέρει, ακόμη και αν το φως πέσει στο ένα μάτι, το άλλο θα διατηρήσει την προσαρμογή του στο σκοτάδι, αν είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, οι πειρατές φορούσαν τη μαύρη καλύπτρα για να βλέπουν καλύτερα όταν μεταφερόταν από ένα φωτεινό σημείο σε ένα άλλο πιο σκοτεινό.
Και μιας και μιλάμε για πειρατές, πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει ο όρος πειρατής. Ένας πειρατής είναι ένα άτομο που συνήθως διαπράττει ένα έγκλημα ενώ βρίσκεται στη θάλασσα. Τα εγκλήματα θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν τη ληστεία ή την άσκηση βίας. Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι γενικά συνδέουν τους πειρατές με ανθρώπους που προκαλούν προβλήματα και χάος μέσα και γύρω από την Καραϊβική στον 17ο και 18ο αιώνα, πίνοντας ρούμι και μιλώντας με προφορά Κορνουάλης, πειρατές υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν όπου υπάρχει νερό, το οποίο είναι σχεδόν παντού. Για παράδειγμα, οι Βίκινγκς ήταν επίσης πειρατές. Ένας από τους πιο διάσημους πειρατές είναι ο Μαυρογέννης. Το πραγματικό του όνομα είναι Edward Teach και τρόμαζε ανθρώπους για να του δώσουν τα χρήματα και άλλα πολύτιμα αγαθά. Παρά το γεγονός ότι είχε την φήμη του ταραχοποιού, δεν υπάρχει κανένα αρχείο του που πραγματικά δείχνει τη δολοφονία των φυλακισμένων του. Ένας άλλος διάσημος πειρατής είναι ο William Kidd, γνωστός και ως Captain Kidd. Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν ήταν πραγματικά πειρατής, απαγχωνίστηκε το 1701 γιατί συμμετείχε σε πειρατικές ενέργειες. Μετά την εκτέλεσή του, το σώμα εμφανιζόταν με αλυσίδες που κρέμονταν πάνω στον ποταμό Τάμεση για 3 χρόνια. Ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας για άλλους επίδοξους πειρατές. Ο Captain Kidd λέγεται ότι έχει ταφεί μαζί με το θησαυρό του. Το αγαπημένο ποτό των πειρατών ήταν το grog. Παραδοσιακά, το grog ήταν ρούμι, αραιωμένο με νερό ή μπύρα. Μπορούσε να καταναλωθεί κρύο ή και ζεστό. Για να δώσουν γεύση σε αυτό το ποτό, πρόσθεταν ζάχαρη ή ακόμη και κανέλα. Οι πειρατές εμφανίζονται σε πολλές μορφές των μέσων ενημέρωσης. Στη λογοτεχνία, το νησί του θησαυρού και ο Peter Pan χρησιμοποιούν τους πειρατές ως πηγή έμπνευσής τους. Στα video games υπάρχουν παιχνίδια όπως οι πειρατές του Sid Meier. Υπάρχουν επίσης και πολλές ταινίες. Πειρατικές, ναι, συμπεριλαμβανομένων των Hook και φυσικά τους πειρατές της Καραϊβικής. Κάθε χρόνο στις 19 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής Μέρα «Μίλα όπως ένας πειρατής». Οι πειρατές φορούσαν σκουλαρίκια επειδή νόμιζαν ότι βελτίωνε την όρασή τους και όχι ως αξεσουάρ μόδας. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο άντρες πειρατές. Οι γυναίκες θεωρούνταν κακή τύχη στο πλοίο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε μερικές από αυτές στο να πραγματοποιήσουν το πειρατικό τους όνειρο και να φορέσουν τα ρούχα των ανδρών και να αλλάζουν τα ονόματά τους προκειμένου να πλέουν στις 7 θάλασσες. Σχεδόν κάθε πειρατικό πλοίο είχε τη δική του σειρά κατευθυντήριων γραμμών όπου όλοι οι πειρατές έπρεπε να συμφωνήσουν. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένας από τους πιο κοινούς κανόνες ήταν η απαγόρευση των μαχών πάνω στο πλοίο. Αν 2 πειρατές λοιπόν είχαν μία διαφωνία, έπρεπε να την λύσουν στη στεριά. Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ για όσους δεν προλάβατε να δείτε την εκπομπή μας από την αρχή, την Πέμπτη, 7 και 5, αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Ακολουθεί η δική σας ενημέρωση από την έγκριτη ομάδα δημοσιογράφων της τηλεόρασής μας με το δελτίο ειδήσεων που έρχεται αμέσως μετά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό, ευλογημένο μήνα. Γεμάτο υγεία. Σας ευχαριστώ.